I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Εσείς υπήρξατε ποτέ στη ζωή σας ανταγωνιστικός? Συνέχεια, 30 χρόνια. Έχασα όλο τον χρόνο μου 30 χρόνια να είμαι ανταγωνιστικός. Και πώς το αλλάξατε μετά? Έλαβα μια μεγάλη αλήθεια, η οποία έχει να κάνει με τον εαυτό μου, με τα δικά μου πράγματα, και σκέφτηκα που έχω εγώ άδικο και έτσι η ζωή μου έγινε καλύτερη. Είπατε συγγνώμη σε κάποιους που μπορεί να είχατε? Ναι, έχω πει πάρα πολλά συγγνώμη, αλλά ξέρεις πόσα συγγνώμη μένουν ακόμα? Χιλιάδες. Και το καλύτερο είναι διαζώσεις. Να κοιτάς τον άλλον στα μάτια όταν του ζητήσεις συγγνώμη και όχι διαμηνύματος. Καταλαβαίνω ότι από τότε που μπήκε η θρησκεία μας περισσότερο στη ζωή σας, αλλάξατε τρόπο σκέψης. Μπήκε ο Ιησούς Χριστός. Παρακάλεσα, μου δόθηκε η χαρά να καταλαβαίνω πόσο ατελής είμαι. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Και ποια ήταν η κομβική στιγμή που θέλατε να αναζητήσετε τον Χριστό, μια βοήθεια ίσως από εκεί? Όταν γονάτισε και παρακάλεσα να έρθει. Πώς γίνεται? Είχατε δυσκολία στη ζωή? Βέβαια, δεν ήθελα, είπα ότι δεν θέλω να κάνω άλλο τη ζωή που κάνω. Το οποίο βέβαια με περιορίζει και σε αυτά που θα κάνω από εδώ και μπρος στο θέατρο και στη ζωή μου. Το ότι δεν συνεχίστηκε ο γάμος που είχατε, αυτό σας εμπόδισε από το να κάνετε έναν άλλον? Ναι. Okay. Φυσικά. Είναι πολύ μεγάλο κατόρθωμα να μπορούν δύο άνθρωποι να τα καταφέρουν να είναι μαζί. Αλλά νομίζω ότι η συνταγή σε αυτό είναι να κατακτήσουν την αδικία. Όποιος θέλει να έχει δίκιο θα είναι μόνος του. Οπότε ζώντας μία φορά τη συμβίωση, είπατε ότι δύσκολο ας πούμε σπορ για να το ξαναεπιχειρήσω. Όχι. Το μάθημα από τη ζωή είναι να καταφέρει ο κάθε άνθρωπος να είναι με έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το να αλλάζουμε συνέχεια ανθρώπους, προϊοντοποιούμε τον άνθρωπο. Τον κάνουμε προϊόν, πώς να σου πω. Και δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί όταν κάνεις προϊόν τον άλλον, είσαι προϊόν και εσύ.